του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερη μέριμνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επιδιώκει με το θεσμό των Γραφείων Δικαιωμάτων Ασθενών την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομιακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των λειπτών υπηρεσιών υγείας, αλλά και την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους. Στόχοι του νέου θεσμού είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενολογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας του πολίτη που φτάνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ότι τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν γραφείο υπεράσπισης των δικαιωμάτων λειπτών υγείας. Έτσι λέγεται, απλώς επικαιροποίησαμε τη σύνθεσή του. Όχι ότι δεν υπήρχε, υπήρχε και πιο πριν, αλλά τώρα με τη λίστα χειρουργείου αλλάξαμε τη σύνθεση. Ο ένας υπάλληλος που συμμετέχει είναι υπεύθυνος της λίστας χειρουργείου, οι άλλοι δύο είναι αυτοί που τον αναπληρώνουμε. Αυτό γίνεται και να εξετάσουμε τυχόν παράπονα ασθενών, κυρίως με το θέμα της λίστας χειρουργείου αλλά και οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιος νομίζει ότι δεν τηρήθηκε η λίστα χειρουργείου ορθά, ότι έβαινε χειρουργηθεί αυτός και προηγήθηκε κάποιος ο οποίος ήταν πιο πίσω, απευθύνεται σε αυτό το γραφείο και ελέγχει το γραφείο αν πράγματι είναι βάσιμο ή όχι το παράπονο. Θυμίζω ότι στη λίστα χειρουργείου ο θεράπων γιατρός βγάζει την ένδειξη πόσο βιάζει να γίνει το χειρουργείο. Όχι, μιλάμε πάντα για τακτικά χειρουργεία και όχι επίγοντα. Τα επίγοντα γίνονται αμέσως. Λέει αν πρέπει να γίνει σε ένα μήνα ή αν μπορεί να γίνει σε τρεις μήνες κλπ. Παίρνει ασθενής έναν αριθμό προτεραιότητας και κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου εμφανίζονται ποιοι χειρουργήθηκαν τη βδομάδα που πέρασε και ποιοι θα χειρουργηθούν την επόμενη. Όταν παίρνει αυτόν τον αριθμό προτεραιότητας, του λένε περίπου πότε προβλέπεται να χειρουργηθεί και αν διαπιστώσει ότι καθυστερεί η σειρά του, απευθύνεται στο φωτογραφείο. Μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα με αυτό. Τις περισσότερες περιπτώσεις είναι αντικειμενικοί λόγοι. Δηλαδή είχε μια άδεια μακροχρόνια ένας γιατρός γιατί είχε νευρωτική άδεια. Είχαμε πολλά έξαχτα περιστατικά στην αντίστοιχη ειδικότητα. Να είναι τέτοιοι λόγοι. Αυτό ποιος θα το ελέγχει? Αυτή η επιτροπή. Για τη σύσταση των γραφείων προστασίας δικαιωμάτων λειπτών υπηρεσιών υγείας, τα οποία αντικαθιστούν τα προηγούμενα γραφεία υποστήριξης του πολίτη, το Υπουργείο Υγείας διαβουλεύτηκε με την Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, το Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των ανεξάρτητων αρχών.